Να σας χαιρετήσουμε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Παρεμβάσεις. Φυσικά τα γεγονότα καθημερινά διαδέχονται το ένα το άλλο. Έχουμε πλούσιες εξελίξεις κυρίως στο μέτωπο του κορονοϊού. Είμαστε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της Δράμας, του κυρίου Γιώργου Παπαδόπουλου, και θα συνομιλήσουμε στη συνέχεια. Φυσικά θα βγάλουμε τις μάσκες, έχουμε τις αποστάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, τι κάνετε? Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Καλά δεν είστε σίγουρα? Γιατί δεν είμαστε καλά, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε καλά. Θα ήταν δηλαδή μεγάλο ψέμα μετά από όσα συμβαίνουν στην καθημερινή βάση να υποκρινόμαστε. Πρέπει να μιλάμε την αλήθεια, να ακούει ο κόσμος και να ταυτίζεται και να πλέον να εναρμονιστεί με αυτά που καθημερινά λέμε, και όλα σήμερα που μιλάμε γυρίζουν γύρω από την πανδημία και την εξάπλωση στο νομό μας. Αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει ο νομός. Να τονίσουμε φυσικά ότι για πρακτικούς λόγους και για τηλεοπτικούς λόγους, κυρίες και κύριοι, αφαιρούμε τη μάσκα την οποία φοράμε όλη τη μέρα. Και ειδικά πρέπει να πούμε και για αυτούς που φοράνε γυαλιά, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Τι έγινε με τα τεστ τα χθεσινά, τα 2.000 μαζικά τεστ? Έχουμε 168. Όχι. Το 168 είναι ένα άλλο νούμερο. Δεν είναι από τα rapid test. Το 168 είναι από τα μοριακά τεστ που γίνονται επίσημα από τον ΕΟΔΗ και από το νοσοκομείο μας. Εκεί είχαμε ένα νούμερο νωρίς το απόγευμα, 162, το οποίο όμως στη διαδρομή των υπόλοιπων ωρών προς τα μεσάνυχτα αυξήθηκε. Ξέρετε ότι δεν βγαίνουν πατώντας ένα κουμπί όλα κάποια στιγμή συγκεκριμένη. Οι αναλύσεις συνεχίζονται καθόλου το 24ωρο. Αυτό λοιπόν το νούμερο που δόθηκε νωρίς το απόγευμα από τον ΕΟΔΗ, το 162, διαφοροποιήθηκε τις επόμενες ώρες. Προς τα πάνω φυσικά. Και αυτό είναι το λυπηρό. Πόσο δηλαδή? Φτάσαμε κοντά στο 200. Και με τα rapid test? Με τα rapid test, ενώ είχαμε χθες μια μεγάλη ευκαιρία σαν νομός να δούμε ακριβώς ένα νούμερο που θα μας έναν έδινε αριθμό, έναν αριθμό κρουσμάτων, και ενώ είχαμε στη διάθεσή μας 2.000 rapid test, τελικά η προσέλευση του κόσμου ήταν στον αριθμό και σταμάτησε 600, εκ των οποίων τα 130 ήταν θετικά. Στα 600 rapid test τα 130 ήταν θετικά. Είναι σοκαριστικά αυτά τα οποία είναι ακούμε, νούμερο, κύριε Παπαδόπουλε, πάντως. Κύριε Φυλακτή, είναι ένα νούμερο σημαντικό. Ένας στους 4, από όσο κατάλαβα. Περίπου. Περίπου. Ένας στους 4,5. Τέλος πάντων, είναι το 22%, είναι σημαντικό το νούμερο, και γι' αυτό εδώ και πολύ καιρό, εδώ και 15 και πλέον μέρες, μιλάμε συνεχώς να τηρούνται τα μέτρα υγειονομικού χαρακτήρα, αυτά που καθημερινά μας λέει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και όχι μόνο, όλοι οι γιατροί, οι καθήλυνα αρμόδιοι, αυτοί που έχουν την επιστημονική κατάρτιση και τεκμηριώνουν και κάποια πράγματα. Εμείς βέβαια δεν εναρμονιζόμαστε, τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού μας, γι' αυτό και φτάσαμε σήμερα εδώ. Και ουσιαστικά από το Σάββατο το πρωί η χώρα εισέρχεται σε ένα νέο σκηνικό. Από τέσσερα χρώματα ο χάρτης έγιναν 2, μετά έγιναν 3, τώρα έγινε 1. Όλη η Ελλάδα ένα γκρι χρώμα, lockdown, SMS, ουσιαστικά αποκλεισμός κυκλοφορίας σε όλα τα επίπεδα, με την προσδοκία να πέσουν τα κρούσματα, κύριε Παπαδόπουλο, αλλά αυτό δεν γίνεται, πρέπει να πούμε, μόνο με ευχές. Έτσι ακριβώς είναι. Η πολιτική προστασία, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, πήρε την ευθύνη να μπούμε σε μια γενική απαγόρευση. Βέβαια υπάρχουν τομείς που θα συνεχίζει να λειτουργεί η αγορά μας, γιατί θα ήταν ένα δεύτερο απόλυτο lockdown καταστροφικό για την οικονομία μας. Ούτως ή άλλως σήμερα βάλετε η οικονομία και με αυτά τα επίπεδα που έχουμε. Θα θέλαμε λοιπόν επάνω σε αυτό το σημείο και εγώ από τη μεριά μου να τονίσω ότι αυτές τις τρεις εβδομάδες που επικαλείται σήμερα η κεντρική διοίκηση, να γίνει από όλους μας απόλυτα σεβαστό το γεγονός της μη κυκλοφορίας, αν ευλόγου. Θα κυκλοφορεί κόσμος κάτω από συγκεκριμένα μηνύματα πλέον που δίνονται μέσω του 13.033. Ας είμαστε πολύ προσεκτικοί και αν όλα τηρηθούν όπως πρέπει, σε τρεις εβδομάδες θα επανέλθει μια κανονικότητα στην αγορά.
Νομίζω ότι είμαστε σε ένα μονόδρομο, σε ένα δρόμο που οδηγεί προς την κατεύθυνση να εναρμονιστούμε με τα πρωτόκολλα και να μην κάνουμε, ας μου επιτραπεί πάλι η έκφραση, του κεφαλιού μας. Ας ακούσουμε αυτούς που ξέρουν το κάτι παραπάνω από εμάς για το καλό μας. Για πέστε μου τώρα, κύριε Παπαδόπουλο, γιατί πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, σε μια συζήτηση που είχαμε, μου αναφέρατε τη γεωμετρική αύξηση κρουσμάτων που είχαμε από μήνα σε μήνα και το τελευταίο διάστημα από μέρα σε μέρα. Για ποιο λόγο δεν πάρθηκαν από την κεντρική κυβέρνηση, κατά την άποψή σας, νωρίτερα μέτρα? Γιατί αυτό είναι το θέμα συζήτησης. Τι περιμέναν δηλαδή? Κοιτάξτε, να δώσουμε κάτι στους αγαπητούς τηλεθεατές, στους πολίτες του νομού Δράμας. Τον Ιούλιο η Δράμα είχε κλείσει με θετικά κρούσματα σε αριθμό 8. Τον Αύγουστο είχαμε ξεφύγει και πήγαμε στα 28. Το δε Σεπτέμβριο κλείσαμε με 13. Πάντα βέβαια ένα Σεπτέμβρης και καλοκαιρινός θα έλεγα, έτσι οι καλοκαιρινοί μήνες όπως ο Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος ήταν σε καλά επίπεδα τα νούμερα. Και ξαφνικά μπαίνοντας τον Οκτώβριο και μάλιστα με τις πρώτες χειμωνιάτικες μέρες που ξεκινήσαμε ας πούμε, να βιώνουμε, βρεθήκαμε σε κλειστούς χώρους, με απόλυτη συνάθρηση, με στενότητα σε κλειστούς χώρους και με αποτέλεσμα το νούμερο που αθρηστικά πλέον έχουμε για τα τέλη Οκτωβρίου είναι στα 432. Χάσαμε το πράσινο χρώμα που είχαμε σαν πρώτο επίπεδο στο χάρτη, βρεθήκαμε στο πορτοκαλί, βέβαια αμέσως μετά η κυβέρνηση τα έκανε δύο επίπεδα. Και σήμερα πλέον δεν υπάρχει επίπεδο, είμαστε σε αυτή την γκρίζα ζώνη όλη η Ελλάδα και κάτι που ενδεχομένως γνωρίζουν οι πολίτες γιατί παρακολουθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είμαστε πρώτοι σε επίπεδο επαρχίας. Έτσι. Τώρα κοιτάξτε κάτι όμως. Είμαστε πρώτοι σε κρούσματα σε επίπεδο επαρχίας, ναι. Το τονίζω, είναι όταν πολύ σημαντικό. Όταν είσαι πρώτος νομός σε αριθμό κρούσματων χαμηλά και είσαι ένας νομός σαν την Άρτα, για να το δώσουμε έτσι περίπου πληθυσμιακά, γεωγραφικά, και ξαφνικά βρίσκεσαι από εκεί να είσαι πρωταθλητής σε αριθμό κρουσμάτων, κάτι δεν πήγε καλά και σε τοπικό επίπεδο. Θα μου πείτε τώρα όλη η Ελλάδα lockdown έχει. Αλλά όλη η Ελλάδα δεν έχει αυτόν τον αριθμό κρουσμάτων. Κοιτάξτε, επειδή δεν είναι κρυφό και επειδή συζητείται και σε επίπεδο μέσων ενημέρωσης και σε επίπεδο κοινωνίας και γενικότερα ότι μέσα σε μικρό διάστημα στη Δράμα βιώσαμε σε κλειστούς χώρους διάφορες έτσι συναθρήσεις. Αυτό δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Είμαστε μια περιοχή της Βόρειας Ελλάδος που γρήγορα κρυώνουμε εδώ, έχουμε πιάσει πλέον τις χειμωνιάτικες ημέρες και αυτό ήταν και η εκτόξευση. Επίσης χώρις άθλησης, είδαμε πάρα πολλά κρούσματα σε χώρις άθλησης. Και τελικά καταλήγουμε στο γεγονός και με τα αποτελέσματα που μας έχει δώσει ο Οκτώβριος ότι το μέσος όρος ηλικίας κυμαίνεται μεταξύ 22 με 30. Άρα οι φορείς είναι η νεολαία μας η οποία δεν τήρησε τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Είναι μια αλήθεια. Βέβαια εδώ τώρα βλέπουμε την νεολαία μας να αντιλαμβάνεται τι γίνεται. Έχει φοβηθεί πάρα πολύς κόσμος γιατί σε κάθε σπίτι υπάρχει και ένας άνθρωπος ή περισσότεροι από ένας που είναι της τρίτης ηλικίας ή έχει και κάποιοι ή ανήκει σε μια ευπαθή ομάδα. Άρα πρέπει να συνετιστούμε και να ταυτιστούμε με αυτά που μας πλέον δίνει παραγγελία η κεντρική διοίκηση ότι πρέπει να εφαρμόσουμε. Και βέβαια πάμε σε ημέρες προστήμων, δεν είναι ότι καλύτερο να μπαίνουν πρόστιμα. Δεν θα έλεγα ότι είναι το απόλυτο αυτό, αλλά αποδεικνύεται ότι κάθε Έλληνας θέλει έναν χωροφύλακα δίπλα του, τον αστυνομικό του. Είναι λυπηρό, το λέω, κοιτώντας στα μάτια τους δραμηνούς πολίτες, δεν θα έπρεπε να φτάσουμε εδώ. Εμείς ήδη το προηγούμενο διάστημα, εδώ και 20 μέρες, λέμε ότι τα φορτία αυξάνονται, τα επιδημιολογικά, η επιστημονική κοινότητα φωνάζει συνεχώς. Πριν μάλιστα ξεκινήσουμε την εκπομπή, ήμουνα σε επαφή με τον Ιατρικό Σύλλογο, με το νοσοκομείο, με τον ΕΟΔΗ, που χτυπάμε για μια ακόμη φορά το καμπανάκι. Δεν έχουμε τις υποδομές να φιλοξενήσουμε μεγάλο αριθμό ανθρώπων.
οι υποδομές δεν μπορεί να είναι και δεν είναι αυτές που έχουν άλλες επαρχιακές πόλεις. Οι διπλανές μας, Καβάλα και Σέρες. Καβάλα, Σέρες. Βλέπετε ότι η Θεσσαλονίκη ήδη έχει υπερβεί κατά πολύ τον αριθμό, έχει διπλασιάσει τα κρούσματα από την Αθήνα. Έτσι, ένας πληθυσμός που είναι πολύ υποδιέστερος των Αθηνών σε νούμερο. Το 1 προς 4 δηλαδή. 1 προς 4. Και όμως δεν ισχύει με τα κρούσματα. Έτσι, και έχουμε διπλασιάσει. Ήδη η Αλεξανδρούπολη έχουν μηνύματα που δεν θα μπορεί να δεχτεί ως σημείο αναφορά στο νοσοκομείο το πανεπιστημιακό εκεί θετικά κρούσματα. Άρα δεν φοβίζουμε τον κόσμο, λέμε την πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που μην φτάσουμε σε σημεία αυτά που δεν θέλαμε, κλείναμε τις τηλεοράσεις, αν θυμάστε καλά, για Ιταλία και Ισπανία. Είναι κρίμα. Και να τηρηθούν τα μέτρα, έχω την αίσθηση κύριε Αντιπεριφερειάρχα, να τηρούνται τα μέτρα όχι με τον κίνδυνο προστίμου, αλλά με την προσπάθεια να σώσεις τον εαυτό σου και τους γύρω σου. Αν μπει η λογική ότι δεν θέλω να φάω πρόστιμο και θα έχω τη μάσκα χωρίς να λαμβάνω όλα τα μέτρα προστασίας και για από τη μάσκα, τότε ουσιαστικά γίνεται μια τρύπα στο νερό. Για τον απλούστατο λόγο ότι αυτή τη φορά και χωρίς να κινδυνολογούμε, άλλο ένα lockdown το Δεκέμβριο θα είναι ουσιαστικά το game over για τον ιδιωτικό τομέα. Θα κλείσουν όλοι μετά. Θα κλείσουν όλοι. Και πριν κλείσουν όλοι, αν μείνουμε όλοι πλέον σε αυτό που μας έχει ζητηθεί, θα γίνω κουραστικός πάντα επικαλούμενος στα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις οδηγίες προφύλαξης. Με το να φοράμε τη μάσκα μας, το να μην συναθροιζόμαστε, πλέον έχει τελειώσει αυτό, αλλά εγώ αντιλαμβάνομαι ότι μπορούν κάποιοι να βρεθούμε σε ένα φιλικό περιβάλλον, γιατί θα πάμε από έναν δρόμο στον οποίο ενδεχομένως να μην ξέρει η αστυνομία. Και τα σπίτια επίσης. Θα πρέπει, κύριε Φυλακτέ, για να αποφύγουμε αυτό που είπατε προηγουμένως, να μείνουμε όλοι μακριά από όλους, ατομική ευθύνη, προτάσσοντας την ατομική ευθύνη, η οποία σε συνάθρηση με όλους μας θα γίνει συλλογική. Αν υπάρχει μετά η συλλογική ευθύνη, θα φέρει και καλύτερες μέρες. Δεν το βλέπω αλλιώς. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Είμαστε σε ένα μονόδρομο. Εσείς τώρα σαν περιφέρεια ευρύτερα, γιατί όλη μας η περιφέρεια έχει τα προβλήματά της. Είστε και περιφερειακό σύμβουλος σε όλη την περιφέρεια. Έχετε φυσικά την αρμοδιότητα του αντιπεριφερειάρχη της Δράμας, αλλά βλέπετε και το τι γίνεται και Ροδόπη, με πολύ μεγάλο πρόβλημα επίσης, Εύρο, Ξάνθη, Καβάλα. Μόνο η Θάσος θα λέγαμε ότι προστατεύθηκε, γιατί ήταν και νησί. Έτσι ακριβώς, και εντάξει, το νησί άρα δεν έχει. Αυτό λύνει και ένα θέμα, γιατί πολλοί είπαν ο τουρισμός έφερε αυτό το πρόβλημα. Τελικά φαίνεται ότι το πρόβλημα εσωτερικά δημιουργήθηκε. Δημιουργήθηκε εσωτερικά. Πολλαπλασιάστηκε εσωτερικά. Θα λάβετε κάποιες πρωτοβουλίες σαν περιφερειακό συμβούλιο, σαν περιφέρεια για αυτό το θέμα? Ήδη έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες και με την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη μας, τον Χρήστο του Μέτιο. Και μάλιστα αυτές οι πρωτοβουλίες που είχαν πάρθει και σε επίπεδο Ξάνθης, χθες μιλώντας πάλι σε μια τηλεδιάσκεψη με τους συναδέλφους, ήδη με ρωτούν όλοι γιατί η Δράμα έφτασε αυτά τα επίπεδα. Είδαμε τι έγινε το προηγούμενο διάστημα με την Ξάνθη. Σήμερα μια Ξάνθη που δεν έχει τέτοια νούμερα, ούτε καν υποδιαίρεση αυτών. Και γιατί και εκεί ο καθένας με ατομική ευθύνη έτσι πήρε το φορτίο, το βάρος, και τελικά φύγανε από τις γκρίζες ζώνες και είναι σε πολύ πολύ καλύτερα επίπεδα από εμάς. Εμείς σε επίπεδο περιφέρειας, αν είδατε, να το προσωποιήσω εδώ στην πέδρά μας, ήδη εδώ και 20 μέρες η είσοδος μας έχει κλείσει. Λειτουργεί το διοικητήριο, η νομαρχία, όπως ξέρει πολύ ο κόσμος. Εσείς κάτι βλέπατε πάντως, γιατί και σε προηγούμενη συνέντευξη, σε ανύποπτο χρόνο, βλέπατε ότι έρχεται αυτό το τσουνάμι, να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Έτσι ακριβώς. Είχαμε ήδη κάνει προτροπή προς τις διευθύνσεις να δέχονται κόσμο κατόπιν συνεννόησης τηλεφωνικής ή μέσω email με ραντεβού, να μην δέχονται το οποιοδήποτε τυχαία και έτσι, γιατί βρέθηκε κοντά στην περιοχή και ήθελε να ρωτήσει για ένα θέμα του που ενδεχομένως το είχε ξεχάσει. Είχαμε αποτρέψει τέτοιες ενέργειες και επισκέπτες. Κάναμε πρόσφατα πάλι σε τρίτη στιγμή, ας πούμε, απολυμάνσεις σε όλους τους κεντρικούς δημόσιους χώρους.
διαδρόμους, σκάλες, ασανσέρ, χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα πάντα προσπαθώντας να αποτρέψουμε αυτό που σήμερα βιώνουμε. Σήμερα βιώνουμε να έχουμε στις υπηρεσίες μας πλέον το 50% ή το 50% να λείπει και να γίνεται με τηλεργασία, μέσω τηλεργασίας, όσοι μπορούν να το κάνουν, αλλά εγώ προχώρησα με ένα βήμα παρακάτω σε συνεργασία και με το Σύλλογο Εργαζομένων, κάποιος που μπορεί να εργάζεται στο σπίτι παίρνοντας κάποιους φακέλους μαζί του, το δέχτηκα και το υιοθετήσαμε. Η διευθύνση είναι εδώ, σε καθημερινή βάση, όπως θέλω να ευχαριστώ και κάποιους ανθρώπους που ενώ ανήκουν σε ευπαθή ομάδες, προσέχουν πάρα πολύ, επισκέπτονται τις υπηρεσίες μας, τους χώρους, να δουν αν υπάρχει κάτι αναγκαίο και μετά αποχωρούν. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουν τα μέτρα προστασίας από εμάς και να μας ακολουθήσει ο υπόλοιπος κόσμος, οι υπόλοιποι πολίτες. Εμείς λοιπόν προσπαθήσαμε να δώσουμε το στίγμα, γιατί όταν ξαφνικά κλείσαμε τη μία πόρτα, αφήνοντας μόνο τη μία από τη νότια πλευρά για να δώσουμε και το στίγμα από το σημείο που βρίσκεται το ΚΕΚ, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, από τις 1 Ιουλίου, πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί το κάνουμε. Και μάλιστα κάποιοι είχαν δημιουργήσει και φασαρία στην είσοδο του διοικητηρίου. Η εντολή ήταν από μένα ξεκάθαρη, δεν θα μπει κανένας, είχαμε κάνει ανακοινώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν θα μπει κανένας χωρίς να υπάρχει λόγος. Πριν πούμε και σε κάποια θέματα που αφορούν και την εσωτερική λειτουργία, θα έχουμε σαβατιάτικη αγορά. Ναι, θα έχουμε. Θα έχουμε σαβατιάτικη αγορά. Από το πρωί έχω βάλει τις υπηρεσίες για να δούνε τι συμβαίνει γύρω από τις λαϊκές αγορές. Δεν υπάρχει απαγόρευση στις λαϊκές αγορές. Υπάρχει το 50-50. Πριν τις κυριακάτικες όμως. Η κυριακάτικη είναι σε ένα άλλο ξέχωρο ΦΕΚ. Εκεί την ευθύνη την πήρε η κυβέρνηση. Με το κλείσιμο, με τη δημοσίευση του ΦΕΚ, ας πούμε, για τις κυριακάτικες αγορές και φυσικά υιοθετήθηκε και από τον εκεί. Η μισή παραγωγή δηλαδή εδώ. Εδώ είμαστε η μισή παραγωγή αύριο, 50-50 και μάλιστα τηρώντας τα 5 μέτρα απόσταση, ο ένας πάγκος με τον άλλον. Αν δεν τηρηθεί αυτό, ήδη θα υπάρχουν οι σχετικές υπηρεσίες και αν χρειαστεί θα επιβληθούν και πρόστιμα. Πλέον δεν βλέπω κάποια άλλη οδό. Είμαι πρόστιμο με την παρουσία των ελεκτικών αρχών. Και από εκεί και πέρα με κλείσιμο. Με την υποβολή προστίμου και κλείσιμο. Μαζεύεις τα πράγματά σου, αγαπητέ φίλε ή φίλη, και φεύγεις. Έχουμε, είπατε, για τηλεργασία, για ουσιαστικά εξ αποστάσεως λειτουργία των δημοσίων λειτουργών, των δημοσίων υπαλλήλων. Σας προβληματίζει ότι κάποιες δουλειές δεν γίνονται δια τηλεδιάσκεψης. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν και οι μάχημοι, αυτοί οι οποίοι πρέπει να είναι εδώ για να λειτουργήσουν. Για την καθημερινότητα δηλαδή, γιατί το επόμενο διάστημα είναι και μακρύς ο χρόνος των 3 εβδομάδων. Σε μία σύσκεψη που κάναμε και αναφορά εδώ για όλες τις διευθύνσεις, μπήκανε στο τραπέζι κάποια προβλήματα που όντως υπάρχουν, ας πούμε, λόγω της επαφής με διαζώσεις να λύσουμε κάποια θέματα. Εκεί επάνω λοιπόν, σε αυτά τα τμήματα, η εξυπηρέτηση θα γίνεται από έναν υπάλληλο και δεν θα γίνεται από 2 ή 3 που προϋπήρχαν. Για να αποφύγουμε αυτόν τον συνωστισμό, και εκεί δίνεται λύση, αρκεί θέληση να υπάρχει, ρε φυλακτή, εμείς έχουμε τη θέληση, και νομίζω ότι πέρα ενός σημείου που πρέπει να το αναφέρω και αυτό να μας ακούσουν οι αγαπητοί συμπολίτες μας, ότι έχουμε ένα θέμα με τη διεύθυνση μεταφορών. Έχουμε ένα θέμα με τη διεύθυνση μεταφορών, γιατί λίγο πολύ βρεθήκανε κάποια θετικά κρούσματα στο άμεσα οικογενειακό περιβάλλον, κάποια απομακρυνθήκανε, με αποτέλεσμα κάποιες εξετάσεις να μην μπορούν να γίνουν. Γιατί με πήρανε κάποιοι πολίτες να μου πούνε γιατί δεν γίνονται οι εξετάσεις. Γιατί δηλαδή. Λειτουργεί στην ΠΙΠΕ, μεταφορών. Στη διεύθυνση μεταφορών. Στο ΚΤΕΟ. Στο ΚΤΕΟ, όπως το γνωρίζω. Από εκεί που ξεκινούν τα αυτοκίνητα των σχολών οδηγών, να πάνε στα σημεία στα οποία διεξάγονται και οι αντίστοιχα εξετάσεις. Εκεί λοιπόν δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό. Είναι θέμα απουσίας ανθρώπων, που επιβάλλεται η απουσία τους. Δεν γίνεται, με τηλεδιάσκεψη δεν γίνεται να δώσεις εξετάσεις. Επειδή εγώ προείσταμαι τη διεύθυνση μεταφορών, ζητώ λοιπόν την κατανόηση, ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά, και την κατανόηση των πολιτών μας, και ας δώσουμε μία περίοδο χάριτος. Θεωρώ ότι
Αν πάμε όλα καλά, σε 3 εβδομάδες θα επανέλθουμε σε μια φυσιολογική κατάσταση και θα προσπαθήσουμε να εξυπηρετήσουμε αυτούς που λόγω COVID δεν μπορέσανε και ακυρωθήκαν οι εξετάσεις τους. Την ίδια ώρα πρέπει να πούμε, πέφτουν έξω όλα τα δεδομένα, κύριε Παπαδόπουλε, περί κάτω από 10% ύφεση. Πλέον έχει χαθεί μπάλα κυριολεκτικά. Υπήρξαν και κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε και πώς θα διαμορφωθεί ένα πακέτο μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων. Γενικά, πώς το είδατε όλο αυτό? Κάποιοι είπαν είναι πολύ φτωχό το καλάθι για αυτά που τραβάει ουσιαστικά κυρίως ο επιχειρηματικός κόσμος και οι εργαζόμενοι φυσικά εκεί. Κοιτάξτε, σίγουρα το εχθρός του καλού, κύριε Φυλακτή, είναι το καλύτερο. Σίγουρα υπήρχε μια και υπάρχει μια προσπάθεια που ήδη ξέρετε, αν μιλάμε για την μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση που θα υπάρξει. Υπήρχε ένα διάστημα το οποίο με πολύ μεγάλη ευθύνη προσπαθήσαν να αναλύσουν τα δεδομένα της αγοράς και να συμπεριληφθούν οι άνθρωποι που επιλήγησαν άλλοι πολύ, άλλοι λίγο από αυτή την πανδημία και από το πρώτο κύμα και συνεχίζουμε και από το δεύτερο. Η περιφέρειά μας με απόλυτη ευθύνη απέναντι στην κατάσταση αυτή δούλεψε με τη διαχειριστική αρχή ένα πρόγραμμα το οποίο ανταποκρίνεται σε 90 εκατομμύρια ευρώ, ένα μεγάλο ποσό έναντι άλλων περιφερειών, αλλά να σας πω κάτι. Ναι μεν, θα έλεγα τη λέξη δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Ακούγεται πολύ βαρύ. Σίγουρα μας ενδιαφέρει τι κάνουμε εμείς στον τόπο μας. Αλλά σε σύγκριση με άλλες περιφέρειες, το ποσό που έχουμε βάλει είναι πολλαπλάσιο και θέλουμε να συμπεριλάβουμε σε όσο μεγάλο βαθμό μπορούμε περισσότερους κωδικούς, όπως λέγεται. Περισσότερες δηλαδή, περισσότερες... Κατευθυντήρια γραμμή σας είναι σε περισσότερους, λιγότερα. Μικρομεσαίους, λιγότερα. Επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, περισσότερους κάδο, όπως λέγουμε, έτσι. Τους κωδικούς επαγγελμάτων. Από εκεί και πέρα. Δεν κριτική φυσικά το συγκεκριμένο μέτρο. Ακούσαμε και πολλά θετικά όμως από άλλες περιφέρειες. Δηλαδή, είπαν πολλοί από τις ΣΕΡΕΣ ότι είναι καλύτερο αυτό το πρόγραμμα γιατί συμπεριλαμβάνει και άλλους. Ενώ εκείνο το πρόγραμμα είναι πιο κλειστό της Κεντρικής Μακεδονίας. Λιγότεροι επιχειρηματίες δηλαδή μπορούν να το επωφεληθούν. Κοιτάξτε, και εμείς ακούμε συνεχώς, είμαστε σε επαφή με την αγορά. Ακούμε ότι η αγορά είχε ένα θέμα, ας πούμε, να μπει ο ΤΑΔΕΚΑΔ, μπήκε μέσω διαβούλευσης, σε συνεννόηση πάντα με την περιφέρεια, με τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με αυτή τη διαχείριση του προγράμματος. Μπήκαν κάποιοι ακόμη, προσθέθηκαν κάποιοι ακόμη ΚΑΔ. Όπως επίσης δεν έχουμε αποκλείσει καμία μα καμία συζήτηση πάνω στο ότι αύριο πρωί να βρούμε και κάτι ακόμη το οποίο μας έχει ξεφύγει. Φυσικά, δεν διεκδικούμε το αλάθητο. Είναι σε εξέλιξη, έτσι. Είναι σε εξέλιξη. Έχουμε μάλιστα δώσει ένα μεγάλο διάστημα υποβολής αιτήσεων, πράγμα που δεν έγινε και σε άλλες περιφέρειες. Μιλάμε για 4 μήνες. Άρα σε αυτή την εξέλιξη των 4 μηνών μπορούν να προσθεθούν και κάποια επιπλέον στοιχεία. Είτε ΚΑΔ, είτε. Γι' αυτό δεν θέλω να πω για τις φωνές που ακούστηκαν και ήταν πολύ έτσι έντονες και αντιδραστικές στο ότι το πρόγραμμα δεν ήταν αυτό που περίμεναν. Σας είπα ότι δεν διεκδικούμε το αλάθητο. Αλλά δεν μπορώ να ακούω ότι κάνατε κάτι πολύ ευκαιριακό, πολύ γρήγορο, πολύ με μεγάλη απροσεξία. Αυτό, πάνω σε αυτό το γεγονός δηλαδή, είμαι απόλυτα καυστικός. Υπάρχει απόλυτη σοβαρότητα, με απόλυτη ειλικρίνεια απέναντι στον επαγγελματία, αλλά εδώ είμαστε και ήδη το δείξαμε, μπήκαν ΚΑΔ που δεν ήταν μέσα και είμαστε εδώ να συνεννοηθούμε, να συζητήσουμε και κατόπιν αλλαγής απόψεων και πάντα τεκμηριωμένα να υιοθετήσουμε το κάτι που μας έχει ξεφύγει. Μάλιστα, θα δείξει φυσικά και το επόμενο χρονικό διάστημα. Αν έχετε κάποια πληροφόρηση, μπαίνει κόσμος να κάνει την ηλεκτρονική αίτηση? Βεβαίως μπαίνει. Θα σας δώσω ένα στοιχείο, γιατί μίλαγα, ας πούμε, με τον αντίστοιχο συνάδελφο της Καβάλας και έχουμε εισπράξει ότι ήδη σε πρώτες μέρες το νούμερο είχε αγγίξει μόνο στο
στο δικαστικό μέγαρο της Καβάλας τα 2.500 αιτήσεις για να πάρουν αυτό το χαρτί που απαιτείται περί μη φτώχευσης. Εκεί επάνω λοιπόν, κύριε φυλακτέ, τι κάναμε? Αυτή τη στιγμή μπορείτε να καταθέσετε το φάκελό σας, μη έχοντας αυτό το, το έγγραφο, καταθέτοντας όμως μέσα μια υπεύθυνη δήλωση ότι αυτό θα προσκομιστεί αντίστοιχα μόλις το παραλάβετε. Δεν χρειάζεται δηλαδή με την κατάθεση της αίτησης να υπάρχει αυτό μέσα. Κάναμε και αυτή την διευκόλυνση στον ελεύθερο επαγγελματία. Και γιατί, αφού ήταν τόσο καλό, γιατί αποχωρήσατε τη συνεδρία σαν παράταξη, σαν ευρύτερη περιφερειακή αρχή? Κοιτάξτε, είναι άσχημο όταν πας να κάνεις αντιπολίτευση, γιατί ξέρετε, στην αυτοδιοικητή μου πορεία μέχρι σήμερα στα 21 χρόνια έχω υπάρξει στα έδρανα της αυτοδιοίκησης και ως αντιπολίτευση. Μια τετραετία είσαστε για αντιπολίτευση. Είναι άσχημο λοιπόν ως αντιπολίτευση να μηδενίζεις τα πάντα και να μάλιστα να υβρίζεις αυτούς που δουλεύουν και καλοπροαίρετα προσπαθούν να αγκαλιάσουν όλη την αγορά, έτσι, κάτω από αυτό το εγχείρημα που ξεκινήσαμε για τη μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση, και να έχεις υβριστές, να έχεις ανθρώπους να σου λένε συνεχώς ότι οτιδήποτε βήμα κάνεις να είναι αρνητική. Δεν μπορεί να είμαστε σε όλα. Δηλαδή, να τα κάνουμε όλα στραβά. Δεν δεχόμαστε αυτή την κριτική. Θα έπρεπε να βγει κάποιος και να πει: ναι, κύριε, κάνατε 1, 2, 3 σωστά. Σε αυτό το σημείο είστε λάθος. Και θα μπορούσε να έρθει και σαν τακτικό θέμα, λέτε. Βεβαίως. Και να έρθει επίσημα. Εμβόλυμα έγινε αυτή η κουβέντα. Έτσι ακριβώς. Έγινε εμβόλυμα, να έρθει επίσημα και να συζητήσουμε οτιδήποτε. Εμείς δεν έχουμε αρνηθεί ποτέ τη συζήτηση. Μα ποτέ. Για το όποιο θέμα. Όπως και χθες πάλι είχαμε το σχέδιο δράσης και προσάψαμε κάποια άλλα θέματα που ήθελαν να τα συζητήσουμε οι αντιπολιτεύσεις, αλλά θέλαμε και εμείς. Δεν αρνούμαστε καμία συζήτηση για κανένα θέμα. Είμαστε διαλεκτικότατοι και ίσως είναι και σφάλμα. Εκεί καταλήγουμε. Έχουμε την χαρά, κυρίες και κύριοι, εδώ στο γραφείο του στην αντιπεριφέρεια της Δράμας να συνομιλούμε με τον Γιώργο Παπαδόπουλο, τον αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.